Θα δούμε τη φάση, δεν υπάρχει offside. Εδώ είναι ευκαιρία για την Λαμία. Το πλασέ και η μπάλα φεύγει out. Τεράστια χαμένη ευκαιρία από τον Καραμάνο. Αλλά ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να επανακτήσει την κατοχή. Δεν τα κατάφερε. Και τώρα παίρνει και την κόντρα ο Καραμάνος και βγαίνει στην κόντρα επίθεση. Καραμάνος δοκιμάζει να μπει μόνος του μέσα στη μεγάλη περιοχή. Προσπαθεί να περάσει μια κάθετη από την κόντρα, ευνοείται ο Διούδης που μπλοκάρει. Εδώ είναι η αρχή της προσπάθειας που δεν αποκλείεται να έχει γίνει φάουλ από τον Σκόνδρα, γι' αυτό το είδαμε. Και συνέχεια ο Καραμάνος, αφού έχει κερδίσει και μια κόντρα, προσπαθεί να περάσει μια κάθετη. Παρεμβαίνει ο Κολοβέτιος. Κάνει επαφή με την μπάλα, όπως θα δείτε εδώ. Της αλλάζει λίγο πορεία. Δεν μπορεί να την κοντρολάρει όπως θέλει ο Καραγκούνης. Προσπαθεί να κάνει την τρίπλα ο Καπετζής. Έμεινε όρθιος. Δεν είναι εύκολο να κρατήσει την μπάλα. Το σουτ έγινε από τον Χατζη Θεοδωρίδη, ο οποίος ευνοήθηκε από τις κόντρες. Ο Μακέντα έκανε μια κίνηση για να πάρει μπάλα. Ο Ινσούα. Η σέντρα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Το κοντρόλ από τον Μακέντα που προσπαθεί να γυρίσει με μέτωπο στην εστία. Τα κατάφερε το πλασέ. Η ευκαιρία πάρα πολύ μεγάλη για να ανοίξει το σκόρο Παναθηναϊκός. Εδώ ξανά το γύρισμα του Μακέντα, το πλασέ του Κουρμπέλη. Μπαλά βρίσκει στον Μελίσσα. Στη συνέχεια φεύγει κόρνερ. Εκτελείται στο πρώτο δοκάρι. Η μπαλά βγαίνει προς τα έξω. Ένα σουτ, μπλοκάρι. Δεν είχε πρόβλημα ο Διούδης από το σουτ. Νομίζω ότι ήταν από τον Μπουλούλη. Ήταν ο Τομάς και όχι ο Μπουλούλης, όπως σας είπα. Δώστε την παλιά για τον Μακέντα. Μέσα στην περιοχή αυτός προσπαθεί να γυρίσει. Κρατάει την μπάλα του αγωνιστικού χώρου. Γίνεται σέντρα. Ο Γιώχανσον κάνει την προσποίηση. Δεν μπορεί ο Κουρμπέλης. Μπορεί ο Χατζηγιοβάνης. Το σουτ. Μπλοκάρει ο Μελίσσας. Ο Εμμανουηλίδης ήταν. Πια είμαστε στο 80. Και ο Παναθηναϊκός απέχει δύο γκολ από την πρόκριση. Ή τουλάχιστον εδώ που έχει φτάσει το πράγμα για αυτόν. Ένα από την παράταση. Τώρα η αντεπίθεση για τους παίκτες της Λαμίας, η προσποίηση, η τρίπλα, το τελείωμα. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον Ρόμανιτς στο 80. Κατεβάζει ο Κάτσε. Πέρασε και τον Κουρμπέλη. Ξετάζει τις επιλογές. Πάει στα άκρα για τον Χατζηγιοβάνη. Η σέντρα πέρασε. Εμμανουηλίδης. 1-0. Ο μικρός που είχε βάλει γκολ στο τεμπούτο του κόντρα στη Λαμία στο πρωτάθλημα. Βάζει καθοριστικό γκολ. Και στο κύπελο στο 83 για τον Παναθηναϊκό. Πιθανόν η πιο καλά δομημένη φάση του Παναθηναϊκού στο μάτς. Χατζηγιοβάνη στην εκτέλεση του κόρνερ. Καλοχτυπημένο είναι, η μπάλα περνάει. Η κεφαλιά, αλλά ο Μελίσσας είναι εκεί για να μπλοκάρει από τον Κολοβέτσιο. Η εκτέλεση από τον Μπουζούκη. Η μπάλα φτάνει με την μεγάλη περιοχή. Φοβερή επέμβαση ο Μελίσσας. Πέρασε μπάλα για τον Καραμάνο που προσπαθεί και βγάζει μια μπάλα στην πλάτη της άμυνας. Και τώρα είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Λαμία. Μπαίνει ο Ιφτάνη με στην περιοχή. Επέμβαση φοβερή από τον Διούδη. Τρομερό μάτς από το 75-80 και μετά. Σέντρα τώρα η κεφαλιά. Η μπάλα στο δοκάρι. Δεν έχει τελειώσει η φάση. Δεν μπορεί ο Καραμάνος. Εδώ δείτε πόσο εύκολα παίρνει την κεφαλιά ο Ρόμανιτς και τη στέλνει στο δοκάρι. Μέσα σε 60 δευτερόλεπτα η Λαμία αγγίζει δύο φορές τον κόλ και τώρα μπορεί να το βρει ο Παναθηναϊκός. Δεν το βρήκε γιατί έκανε επέμβαση στο πλασέ του Βέργου ο Μελίσσας. Γιώχανσον. Σηκώνει την μπάλα ο Γιώχανσον. Τρέχει ο Βέργος. Μιας να έχει περισσότερες δυνάμεις. Το μαρκάρισμα από τον Αντέτζο. Πολύ δύσκολη φάση για τον Παπαπέτρου. Ξανά ένταση. Και ξανά παίζουν γρήγορα οι παίκτες Παναθηναϊκού. Και δεν είναι ευκαιρία. Η πάσα για τον Βέργο. Το κοντρόλ από τον Βέργο. Το χάσε ο Βέργος. Στο 120. Απίθανη ευκαιρία. Ο Χατζηγιοβάνης εκτελεί και ευστοχή. 1-0 ο Παναθηναϊκός. Την τοποθέτησε ο Επστάιν εκεί που του υπέδειξε ο Παπαπέτρου και φεύγει για την εκτέλεση με τον ίδιο τρόπο. 1-1. Προς
προσπάθεια του Μελίσσα να αποσυντονίσει τον Φεντερίκο Μακέντα που εκτελεί και ευστοχεί. 2-1. Ο Μπουλούλης εκτελεί με τον ίδιο τρόπο. Απ' τη μία η μπάλα, απ' την άλλη ο Διούδης. 2-2. Κάτσε, εκτελεί. Ο Μελίσσας το έβγαλε. Κάνει επέμβαση. Διούδης με Ρόμανιτς. Τρίτη φορά ακριβώς ο ίδιος τρόπος. Και τώρα ο Κουρμπέλης. Δοκάρι. Η Λαμία είναι αγκαλιά με την πρόκριση. Τώρα πάει στην θέση του κάτω από τα γκολπόστ ο Σωκράτης Διούδης. Για να δούμε αν αυτό το τρίκ θα έχει κάποιο αποτέλεσμα για τον Διούδη. Καραμάνος, μπάλα στα δίχτυα. Η Λαμία περνάει στην προημιτελική φάση. Μια ιστορική πρόκριση για την Λαμία. Μια δεύτερη συνεχόμενη πρόκριση σε βάρος του Παναθηναϊκού. Το γιορτάζουν, το πανηγυρίζουν με όλη τους την ψυχή. Απολύτως φυσιολογικό μετά από αυτήν την υπερπροσπάθεια, όπως απολύτως φυσιολογικό θα ήταν να το πανηγυρίζουν έτσι και οι παίκτες του Παναθηναϊκού μετά την δική τους υπερπροσπάθεια.